να έχουμε ένα και περισσότερου μόνιμου εκπαιδευτικού παρά αναπληρωτέ. Οι αναπληρωτέ πρέπει να είναι μια περισσότερο έκτακτη συνθήκη. Παρά την πρόθεση για μόνιμου εκπαιδευτικού, τα σχολεία στην Κρήτη λειτουργούν κυρίω με αναπληρωτέ. Μόνο στο Ηράκλειο και μόνο για την πρωτοβάθμια υπολογίζεται ότι οι αναπληρωτέ ξεπερνούν του 1500. Κλείνει η χρονιά όπω έκλεισε η προηγούμενη και θα ανοίξει η επόμενη χρονιά όπω έκλεισε και κύλησε η προηγούμενη σχολική χρονιά. Οι οργανικέ μένουν κενέ και καλύπτονται με συναδέλφου με ελαστικέ σχέσει εργασία. Γιατί αυτό προφανώς βολεύει. Με το σύνολο των αναπληρωτών μόνο για τα δημοτικά σχολεία και μόνο για το Ηράκλειο να ξεπερνά τους 1500, η κατάσταση όπως εξηγούν οι εκπαιδευτικοί, μόνο η υποβάθμιση δημιουργεί στην ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται, την ώρα που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί προκρίνεται η λύση των αναπληρωτών και όχι διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών. Είναι άλλο ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν έχει καμία λογική εξήγηση. Οικονομικά αν το πάρουμε, νομίζω ότι είναι ελάχιστα τα ποσά που κερδίζουμε σαν πολιτεία με το να μην υπάρχουν μόνιμοι διορισμοί και να καλύπτουν οι οργανικές θέσεις. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό, νομίζω θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν να παίρνουν τέτοια μέτρα, τα οποία πραγματικά οδηγούν στην απόλυτη απαξία στο δημόσιο σχολείο. Η ειδική αγωγή πάντω μοιάζει και φέτο να είναι μεγάλη πληγή. Καθώ μέχρι και λίγο πριν το τέλο των μαθημάτων, προκειμένου να βγουν οι ανάγκε με λιγότερου εκπαιδευτικού, αυτοί μοιράζονταν περισσότερου μαθητέ για λιγότερε ώρε. Δυστυχώ είναι μία, α, ένα σύμπτωμα που το παρατηρούμε κάθε χρόνο και δεν αλλάζει από, από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Εν μέσω αγωνία των εκπαιδευτικών για την επόμενη χρονιά, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων αρχίζουν ήδη να μετρούν αντίστροφα, αφού στα Λύκια τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Λίγο περισσότερο θα διαρκέσουν τα μαθήματα για τα γυμνάσια πριν ξεκινήσουν οι ενωδοσχολικέ του εξετάσει, ενώ και τα δημοτικά σχολεία κλείνουν στι 14 Ιουνίου. Η λήξη των μαθημάτων στα Γενικά Λύκια και στα ΕΠΑ είναι την Παρασκευή. Ενώ στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν τα μαθήματα την Τετάρτη 29 Μαΐου και στα δημοτικά την Παρασκευή 14 Ιουνίου. Τα δοκιμαστικά των πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα, με το μηχανισμό ήδη να λειτουργεί χωρί προβλήματα και στόχο τι μέρε των εξετάσεων τα παιδιά να λάβουν τα θέματα του και να γράψουν χωρί οποιαδήποτε παραφωνία. Τα δοκιμαστικά έχουν ξεκινήσει, πηγαίνουν καλά. Προ το παρόν δεν έχουμε κάποια καταγραφή τεχνικών προβλημάτων. Τα παρακολουθούμε σε κάθε σχολείο, σε κάθε εξεταστικό κέντρο, οι χειριστέ, οι διευθυντέ εκπαίδευση. Πριν λίγη ώρα ολοκληρώσαμε μια τηλεδιάσκεψη τη Περιφερειακή με του τέσσερι διευθυντέ δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κρήτη. Όλοι μα έχουν καταγράψει ότι προχωράμε κανονικά. Το παρακολουθούμε και βαδίζουμε με τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά όπως κάθε χρόνο στις εξετάσεις πανελλαδικές. Συνολικά οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κρήτη είναι 6.740 με τους 5.068 από αυτούς να είναι από τα Γενικά Λύκια και τους 1.672 από τα ΕΠΑΛ. Ευχόμαστε τα παιδιά για μια ακόμη χρονιά τα καλύτερα, οι προσπάθειε του να δικαιωθούν και ελπίζουμε όλα τα παιδιά να τράξουν την ευκαιρία και να έχουν μια καλή πορεία στη ζωή τους ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους όποιοι είναι αυτοί.